Την δεύτερη νίκη του στην Elite League πανηγύρισε ο Ερμής στον αγώνα που έδωσε στο κλειστό γυμναστήριο του Σχηματαρίου στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής. Το συγκρότημα του Νίκου Οικονόμου επικράτησε του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου με 65-60. Μια νίκη που έχει τεράστια αξία, καθώς επετεύχθη απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο με ανατροπή, και ενώ η ομάδα ερχόταν από τον αγώνα μαραθώνιο με τον Πανερυθραϊκό για το κύπελο, που κρίθηκε μετά από τρεις παρατάσεις. Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στο μάτς και με τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 7 πόντους. Στο δεύτερο βελτιώθηκαν και μείωσαν τη διαφορά στους 6. Στο τρίτο ήταν ακόμη καλύτεροι και μείωσαν στους 3. Στο τελευταίο δεκάλεπτο συνέχισαν να βρίσκονται πίσω στο σκορ, αλλά στο τέλος μίλησε η εμπειρία των παιχτών και κυρίως του Κυρίτσι. Κλέψιμο της μπάλας, ευνηδιασμός, πάσα από τον Κυρίτσι στον Ουάιλι και κάρφωμα έκανε το σκορ 57-58, 1:39 πριν από τη λήξη και η εξέδρα πήρε φωτιά. Με μία εύστοχη βολή ο Καουφμάνης ισοφάρισε σε 58-58 ένα λεπτό πριν από τη λήξη. 33 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, με τρίποντη βόμβα του Κυρίτσι, ο Ερμής πέρασε μπροστά στο σκορ με 61-58 που έγειρε οριστικά την πλάστιγκα. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ήταν ψύχρεμοι στις βολές και έτσι έφτασαν στη μεγάλη νίκη με συν 5 πόντους. 10 λεπτά, 7-14, 27-33, 42-45, 65-60. Για τον Ερμή, ο Κυρίτσις πέτυχε 13 πόντους με ένα καθοριστικό τρίποντο, ο Καουφμάνης 12 με 2, ο Ζαρμακούπης 11 και ο Ουάιλι 10. Για τον Μαρούσι, ο Στασινός είχε 12 πόντους με ένα τρίποντο, ο Θεοδόρου 11 με 2 και ο Μιχαλούτσος 10 με 2. Εγώ νομίζω ήταν αναμενόμενο ένα δύσκολο μάτς για τις δύο ομάδες. Κάθε ομάδα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Η ομάδα η δικιά μου με εξέπληξε με την αμυντική της ικανότητα σήμερα, αλλά δυστυχώς στην επίθεση δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε όταν έπρεπε σωστά τις φάσεις, άσχετα ότι δεν είχαμε καλά ποσοστά. Αν είχαμε διαβάσει κάποιες φάσεις καλύτερα, θα είχαμε πάρει μια διαφορά ασφαλείας και νομίζω ότι εκεί θα είχε κρυθεί το μάτς. Από τη στιγμή που πήγε το μάτς στον πόντο, δυστυχώς όταν αποβλήθηκε ο Καμαριανός, που για μένα αποβλήθηκε άδικα για το συγκεκριμένο, δεν μπόρεσε κανένας να σταματήσει τον Κυρίτσι, και ενώ όλοι ξέρανε και όλο το γήπεδο, και εσείς και εμείς και οι άλλοι, ότι θα πάρει την μπάλα να πάρει τις ενέργειες που πήρε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό που καταφέρανε σήμερα είναι ένα μικρό λιθαράκι για να χτιστεί η δικιά τους αυτοπεποίθηση, γιατί ήταν σε μια καινούργια ομάδα. Παίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο που ήταν τρομερό, γιατί αυτά τα παιδιά το έχουν καταφέρει αυτό, να φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Και είσαι πίσω στο σκορ, μες στην έδρα σου, λίγο άγχος, λίγο πίεση. Αυτό δυναμώνει μια ομάδα. Καταφέραμε με την άμυνά μας σήμερα, που δεχτήκαμε 60 πόντους, και αυτό πρέπει να το κάνουμε σαν χαρακτήρα σε αυτή η ομάδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε καλά επιθετικά. Νομίζω αυτό που κάνανε σήμερα κερδίσανε το σεβασμό του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό που ονειρευόμουν εγώ από τη στιγμή που ήρθα, ότι υπάρχει μια ομάδα στο σχηματάρι, κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Ελάτε να στηρίξετε αυτή την ομάδα. Για μένα ήταν από τις καλύτερες μέρες αυτό που είδα σήμερα στο γήπεδο, από εδώ και 3 χρόνια που είμαι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς πάντα προσπαθήσουμε να κάνουμε περήφανο αυτόν τον τόπο. Αυτό που λέω στα παιδιά πάντα είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Πρέπει εκεί που νομίζεις ότι δεν μπορείς άλλο, ότι πάντα μπορούμε, υπάρχει κι άλλο. Και έτσι αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει κάτι σε αυτήν την κατηγορία, άμα ξεπερνάμε σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση τα όρια μας.